οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, Παπασταθόπουλος, Σεμέδο και Ουσέιν Ουμπά. Έτοιμος να εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης στο 27. Πολύ κακή εκτέλεση, είδατε πως γλίστρησε. Αλλά κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Όπα. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Χάλασε και... Γούρι, γούρι πες του. Γούρι, γούρι. Είναι... Δεν το κρατάει. Κοίταξε αέρα τώρα, δεν το είχα υπολογίσει. Πάρτον από εκεί, Γιώργο. Πάρτον από εκεί, Γιώργο. Όχι, όχι, όχι. Δεν το... Ο Πέτρος με τον οποίο ξαναβρέθηκε. Ο Βραζιλιάνος και κάνει μια παλιά για τον Μπραμπίγια, αλλά ο Γιακουμής την αντιλήφθηκε, βγήκε και έδιωξε πλάγιο. Άντε να γαμηθείτε μαλάκες, άντε γαμηθείτε όλοι. Thank you.
Μέσα σε δύο, παίζεται λέει ο Βεργέτης, Στούπης θα σηκώσει ωραία για τον Καβαδία. Η απομάκρυνση Μαρουκάκης γίνεται κάτοχος στο πλασέ, η μπάλα κοντράρι και μπαίνει στα δίχτυα. Στο 54-2-1, ανατροπή στο Ελπάσο, Ματθαίος Μαρουκάκης. Βλέπετε τον πανηγυρισμό του, δεν ξέρω αν ήθελε να μιμηθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στους Κυλιακούς πάντως δεν τα κατάφερε. Ο Πάκ θέλει να παίξει γρήγορα, με τον Κούγκουρα όμως να προλαβαίνει τον Κρεμεντσίκ. Τον βλέπετε εδώ δεξιά, στην μικρή περιοχή, μέσα από τα δίχτυα. Είναι εκεί στην αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών του, αυτοί που έπαιξαν λιγότερο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βηγιαφάνιας ήταν αυτός που δεν γλίτωσε το Φατούρο. 0-3. Ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Thank you. No problem, thank you. Okay, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σημάδεψε το διαιτητή από τα περίεργα που μπορούν να συμβούν. Έχει χτυπήσει η μπάλα στην πλάτη του Σιδηρόπουλου και προφανώς του κόπηκε η ανάσα εκείνη τη στιγμή. Να ζαλίζεται λίγο. Ή στο πρόσωπο βρήκε. Του ζητά συγγνώμη ο Βερούλστ. Πήρε την μπάλα ο Περέα, η ευκαιρία ο Βόλος, το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Δουβίκας στο 51. Με αρέσπιτε να τα ρέσκον, δεν τις σκέτω πάλι σε αφόσο. Σαν ό,τι αγγελόνιχο. Μα ενοχλεί που μιλάμε. Δεν, για να δείτε τι σεβασμό μιλάει ο κύριος Μπόλων. Λίγο σεβασμό μιλάει ο κύριος Μπόλων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κατσιμίτρος κάνει μια βαθιά παλιά, φεύγει ο Κόντρατ γρήγορα. Βιώνει ο τροματοφύλακα, θα γίνει το λάθος. Τρέχει ο Κόντρατ και η μπάλα δεν είναι γκολ. Είναι δοκάρι. Απίστευτη φάση στο 27ο λεπτό. Δείτε εδώ, δείτε τι γίνεται. Και είναι και ο τέταρτος εκεί που προσπαθεί να τους διώξει. Ο Τζίλος προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γύρω του 50 άνθρωποι που ο καθένας του λέει τι πρέπει να κάνει. Ο Σιμόες κάνει κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει. Προσπάθησε να φιλήσει το παπούτσι του. Φοβερό γκολ από τον Πορτογάλο. Εδώ ο Καρλίτος που πηγαίνει στο μπάγκο και ο Μπόλωνη που τον φωνάζει για να του πήγε το χατρίκ. Έκανε πλάκα με τον Καρλίτος, έκανε με τον τέταρτο. Η αντίδραση του Ισπανού.